Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Κιάννης και μπροστά μου, όπως μπορείτε να δείτε, έχω το νέο TCL 30 SE, μια νέα entry level συσκευή από την TCL, μια από τις πολλές της οικογένειας 30 που παρουσιάστηκαν στο MWC της Βαρκελόνης. Φυσικά ήμασταν εκεί, σας τις δείξαμε πρώτη και για του λόγου του αληθές τις έχω όλες εδώ μαζί μου, από το κορυφαίο 30 Plus μέχρι και τα μικρά 30E, 30 και 306, και το 30 SE συγκαταλέγεται στα μικρά, αλλά αυτά σε άλλα βίντεο. Εδώ έχουμε λοιπόν το 30 SE, το οποίο τοποθετείται στην entry level κατηγορία στα 169 ευρώ επίσημα στην Ελλάδα, στα ελληνικά καταστήματα, για την έκδοση 4 64 GB, στα 189 ευρώ για την 4 128 GB. Δέχεται microSD βέβαια, επεκτείνεται ο αποθηκευτικός χώρος, αν αναρωτιέστε, θα δούμε και στη συνέχεια αυτά. Πάμε να κάνουμε το unboxing της συσκευής, να την δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Εδώ μπορείτε να δείτε ότι στη συσκευασία βρίσκουμε καλωδιάκι Type-C και τον φορητή των 10 watts σε μαύρο χρώμα. Και εδώ είναι η συσκευή καθ' αυτή στα χέρια μας, το TCL 30 SE με κλασικό wallpaper TCL, αυτά είναι τα χρώματα φέτος, αυτός συνδυασμός χρωμάτων. Μια συσκευή με πάχος 8,9 χιλιοστών, πλαστικό frame matte γύρω-γύρω περιμετρικά, ενώ έχουμε φυσικά πλαστικό και το πίσω μέρος, αλλά με γυαλιστερό φινίρισμα, όχι καθρέφτη, αλλά ωραίο γυαλιστερό, δίνει την ψευδέστηση κρυστάλλου, είναι διαφανές πλαστικό ελαφρώς πάνω από αυτό το μπλε. Να πούμε, Atlantic Blue και Space Gray είναι οι δύο εκδόσεις που θα βρείτε στην ελληνική αγορά. Και αυτό ενημερωτικά για να ξέρετε τι θα βρείτε στα καταστήματα. 8,9 λοιπόν χιλιοστά το πάγος, 190 γραμμάρια το βάρος της συσκευής, η οποία είναι πολύ όμορφη, ένα κλασικό κάμερα module στο πίσω μέρος με τρεις κάμερες και αυτό το ωραίο το matte φινίρισμα εδώ. Ο αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων στο κέντρο της πλάτης τίνει να εκλείψει από τα περισσότερα smartphones, ή μπαίνει στο πλάι ή μπαίνει μέσα στην οθόνη, αλλά σε κάποια παραμένει εκεί, σε αυτό το σημείο που αρκετοί θεωρούν βολικό. Εδώ βλέπετε τα bezel, στο κάτω bezel είναι κυρίως μεγάλο, τα υπόλοιπα είναι κανονικού μεγέθους. Μας δίνουν ένα 82,3% screen to body ratio με την οθόνη IPS panel των 6,52 ιντσών με τα 450 nits μέγιστης φωτεινότητας. Εδώ και το TCL UI 4, το software της TCL, που είναι πάνω από το Android 12 που τρέχει η συσκευή. Η οθόνη έχει ανάλυση HD+, 720x1600 pixels με 20:9 aspect ratio, ιδανική λοιπόν για gaming, για προβολή βίντεο, ταινιών κτλ. Notch σταγόνα στο πάνω μέρος για τη selfie κάμερα, κλασική σταγόνα, όχι όπως του 30 Plus που θα δείτε σε άλλο βίντεο μας. Στο εσωτερικό του Helio G25, πολλά chipsets της MediaTek φέτος για τις συσκευές της TCL σε αυτή την κατηγορία, και PowerVR GPU. Είπαμε για την μνήμη και τον αποθηκευτικό χώρο, επεκτείνεται μέσω microSD φυσικά. eMMC 5.1 είναι ο αποθηκευτικός χώρος σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει αυτό. Εδώ βλέπετε και τα βασικά specs της συσκευής, και να δείξουμε ότι στην 64 έκδοση που έχουμε στα χέρια μας, περίπου τα 19 GB χρησιμοποιούνται μόλις ανοίξετε την συσκευή, μόλις ενεργοποιήσετε την συσκευή. Ξέρετε λοιπόν τι περιθώριο έχετε. Να πούμε για την τριπλή κάμερα στο πίσω μέρος, 50 MP είναι ο κύριος αισθητήρας της, με διάφραγμα φακού 1.9, face detection autofocus, και τον συνοδεύουν δύο μικρότερες κάμερες των 2 MP, μία macro, μία depth, κλασικός συνδυασμός στην οικογένεια 30, με υποστήριξη HDR αυτή η κάμερα, λήψη 1080p βίντεο στα 30fps, δεν μπορεί το chipset να υποστηρίξει περισσότερα. Στο εμπρός μέρος η selfie κάμερα έχει αισθητήρα 8 MP και αυτός με HDR και υποστήριξη λήψης 1080p βίντεο για το TCL 30 SE, το οποίο έχει
τα υψη θύρα στο κάτω μέρος, έχει στο πάνω μέρος το audio jack, παραμένει για όσους, για τους λάτρεις των ενσύμματων ακουστικών, Wi-Fi BGN με direct και hotspot δυνατότητες, Bluetooth 5 με E2DP και LE, η Type-C θύρα όπως είπαμε στο κάτω μέρος και NFC, το οποίο είναι πολύ σημαντικό πλέον σε κάθε συσκευή, ακόμα και κοντά στα 150 ευρώ. Ελπίζουμε σύντομα όλα τα smartphones της αγοράς να έχουν NFC. Πολλά πράγματα πλέον στην καθημερινότητά μας γίνονται ανέπαφα, δεν νοείται να μην έχει ένα smartphone NFC, όσο φθηνό κι αν είναι. Και 5.000 mAh μπαταρία, πολύ μεγάλη, δικαιολογεί και το βάρος, η οποία προσφέρει πάρα πολύ μεγάλη αυτονομία. Υποστηρίζει φόρτιση μέχρι 15 W, αλλά ο φορτιστής σε συσκευασία είναι δεκάρης, όπως σας είπαμε. Και αυτό είναι το TCL 30SE, μια entry-level συσκευή από την εταιρεία, η οποία έρχεται μαζί με τα αδερφάκια της. Κοντά της τιμολογιακά είναι και το 30E και το 306, μικροδιαφορές λοιπόν μεταξύ τους, αλλά μπορείτε να διαλέξετε, αυτό είναι το καλό, υπάρχουν επιλογές. Για όσους θέλουν το κάτι παραπάνω, υπάρχει και το 30 Plus όπως είπαμε, το οποίο θα δείτε σε άλλο βίντεό μας. Και subscribe στο κανάλι μας στο YouTube για περισσότερα βίντεο smartphones και τεχνολογίες.